Εδώ βλέπουμε το πηγάδι της Βρυσούλας. Εδώ κάποτε ποτίζαν τα ζώα, πίναμε νερό. Bulutlarla kaplı pazar Kaplı tıpkı gönlün gibi Σήμερα έχουμε έρθει εδώ στο κάπο της Καριάς. Είναι πλέον η εποχή που πρέπει να σπαρθούν τα λαθύρια. Μαζί μας σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς εδώ στην Καριά, στα λαθύρια, και ο πιο καινούριος, ο πιο νέος, πάλι και αυτός μεγάλος παραγωγός, και ήρθαμε εδώ σήμερα να σπείρουμε λαθύρια. Λοιπόν, παπά Φώτα, πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά? Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Καταρχήν, πόσο χρόνο είστε τώρα? 86. 86. Πάντως μια χαρά είσαι. Λοιπόν, πόσα στρέμματα θα σπέρνεις? Λένε ότι είσαι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς εδώ στον κάπο. Είναι 10-15 στρέμματα. 15 στρέμματα. Ναι. Μάλιστα. Και πόσο σπορό θα χρειαστείς? Ανάλογα τώρα πόσο πάει το στρέμμα. Ναι. Πόσα κιλά δηλαδή? Δεν το ζυγίζω το σπορό. Α, δεν το ζυγίζεις. Το ρίχνω κατά δύναμη. Το λέω μάλλον να ρίχνω. Με το μάτι που λέμε. Να μην μπαίνει χαρά. Να μην μένει κενό. Να μην είναι αρή. Να μην είναι αρή, ναι. Από πότε θυμάσαι εδώ που εσύ άρχισες να καλλιεργείς τα λαθύρια? Πριν από το 40. Πριν από το 40. Μάλιστα. Σε ξένα χωράφια, δεν είχα δικά μου. Α, δεν είχατε δικά σας. Σε ξένα χωράφια. Τώρα τα έχω αγοράσει με μεροκάματο. Πέντε χρόνια στη γειτονιά οικοδόμος. Εγωράβο. Καλά, όπως όλοι, ναι. Πέντε χρόνια, δύο χρόνια στη Γερμανία, δύο χρόνια στην Αθήνα. Μπράβο. Και τότε ήρθα εδώ και συνεχίζω. Και συνεχίζεις ακόμη να καλλιεργείς τα γνωστά μας λαθύρια. Μάλιστα. Το 75. Και τώρα έχω παραιτηθεί και συνεχίζω ακόμα την καλλιέργεια. Μπράβο, να είσαι καλά. Έστω και νοητός, βάζω ξένο. Ναι. Αλλά πάντα έρχομαι κοντά για να καταστήνω την καλλιέργεια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Βασίλη, εσένα σε βρίσκομαι και εδώ στον κάμπο, και με τις φακές και με τα λαθύρια. Για πες μας τώρα και εσύ κάτι για τα λαθύρια. Τώρα είναι η εποχή που σπέρνουμε τα λαθύρια. Ναι, έπρεπε, μάλλον έχει περάσει η εποχή. Εφέτος ο κάμπος κράτησε πολλές φορές, γέμισε πολλές φορές νερό, έτσι, και άρχισε να... Γιατί οι βροχές του Απριλίου μας παραπήρανε τα νερά, ήταν πάρα πολλές, και του Μαρτίου βέβαια. Μάλιστα. Και άρχισε να πιάσει, ακόμα αν είδε τα μερικά χωράφια δεν είναι καλά στεγνά. Ακόμη δεν έχουν στεγνά. Ακόμη δεν έχουν στεγνά καλά, αλλά η εποχή έχει περάσει και πρέπει να τα σπέρουμε. Ναι. Γιατί μετά τα πιάνουν οι ζέστες και δεν έχουν απόδοση καλή. Μάλιστα. Εσείς πόσα στρέμματα? Εγώ έχω 10 στρέμματα. 10 στρέμματα. Ωραία. Ο παπάς δεν λέει τα σπέρνει έτσι με το μάτι. Περίπου πόσα? Περίπου πάει μια λάτα στο στρέμμα, δηλαδή 17 κιλά περίπου. 17 κιλά στο στρέμμα, ναι. Υπολογιστώ, εντάξει, μπορεί να πάνε λίγο παραπάνω γιατί θέλω λίγο πιο πυκνά. Επειδή δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο να μεγαλώσουμε όπως πρέπει. Ναι. Παλιά σπέρανε και ρεβίθια εδώ. Τι ναι, σπέρνουμε και τώρα. Σπέρνει και τώρα ρεβίθια. Ναι. Εγώ δεν το χωράφι και πέρα ρεβίθια θα το σπέρνω που θα δεις. Ναι. Λοιπόν, και η απόδοση πόσο είναι πάλι εδώ? Η απόδοση εδώ... Είναι μπορείς... καλύτερα από τη φακή? Όχι. Α, δεν όχι. Πολύ, όχι. Πάει γύρω στο 1-5, 1-6, 1-7 το πολύ. Μόνο. Πάει παραπάνω, ναι. Έτσι. Δυστυχώς γιατί δεν έχει το χρονικό περιθώριο να μεγαλώσει φυσικά. Μια προσπάθεια που κάνατε εδώ πέρα για να τυποποιήσετε το προϊόν αυτό. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Είστε στην αρχή. Μα εσύ έχεις κάνει μια αρχή, έχεις κάνει και μια τυποποίηση και... Εντάξει, τυπική είναι αυτή, έτσι, υποτυπώδης μάλλον, έτσι, ναι. Ναι.
ατομική, έτσι, ερασιτεχνική ακόμα. Προσπαθούμε για το καλύτερο τώρα, αλλά έχουμε πάρα προβλήματα. Θέλουμε μηχανήματα τα οποία είναι δυστυχώς στοιχίζουν. Καλλιεργούνται σε άλλο μέρος εδώ στην Ελλάδα αυτά τα λαθύρια. Αυτά τα λαθύρια καλλιεργούνταν παλιά στο Μοναστηράκι, στη Σεντολοκαρνανία. Σεντολοκαρνανία. Στο να, πάνω στο πάτο. Είναι ο χωριός του Ρέιζε Βάσου. Α, το ίδιο, ο ίδιος σπόρος. Ο ίδιος σπόρος, αλλά πιο καλύτερος λόγω της θέσεως. Είναι αυτός εδώ. Εκεί. Α, εκεί. Ναι. Αλλά τώρα εγκαταλείψει από την κοινοσοφία. Ναι. Το έχουν εγκαταλείψει. Γιατί εχθές μου είπε κάποιος ότι πήραν και από κάποιο χωριό Βιωτία, αν δεν κάνω λάθος. Βάζουμε και στην Κόρινθο, στο Φαινεό, αν έχεις υπόψη σου. Αλλά όχι, είναι παραπλήσιο με το δικό μας. Δεν γίνει το ίδιο λαθύρι. Όχι, είναι περίπου το ίδιο λαθύρι, λέγεται και εκείνο, η ονομασία είναι η ίδια. Ναι. Αλλά έχει άλλη δημορφία, έχει άλλο χρώμα, είναι πιο άλλο το μέγεθός του. Είναι σαν το δικό μας. Και αυτά τα βγάζουν φάβα. Εγώ έχω βγάλει και φάβα από αυτά. Ναι. Δηλαδή, φάβα είναι ότι βγαίνει η φλούδα και είναι το αποφλίωση. Βγαίνει η φλούδα και μένει το μέσα. Και είναι πάρα πολύ, πολύ πιο νόστιμο δηλαδή σε γεύση. Υπάρχει. Λένε ότι έχει γίνει παπά και κάποια έρευνα ότι όσοι τρώνε λαθύρια γίνονται και διανοούμενοι, πολύ έξυπνοι. Είναι αλήθεια. Το λαθύρι έχει τις περισσότερες βιταμίνες, ναι, από όλα τα όσπρια. Παρόλη τη μορφή που έχει, να πούμε, σαν αγριοκόκκι, ναι, έχει τα καλύτερα συστατικά. Τα παίρνανε και κάνανε τις παιδικές τροφές του γιού. Κάνανε παιδικές τροφές, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά τώρα εγκαταλείφθηκε καλά, και εντάξει. Παίρνε από Τουρκία. Α, μάλιστα. Εκείνο πάθαμε και εδώ οι Έλληνες. Προτιμάμε τα ξένα και πετάμε τα δικά μας. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς σας πήρετε έτσι με τον παραδοσιακό τρόπο τα λατήρια. Έτσι. Και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, παπά. Να είσαι καλά. Çekilir olur Ah bir evet desen bana Soğuk suya girmez elin Cevap verirsen aşkıma Bir iki defa büyük adaya gidersin. Γεια σας Λαίρτης! Πώς πάει η σπορά? Λαθύρια ή ρεβιθιά? Λαθύρια. Για πες μας και κάτι για τα λαθύρια. Τα λαθύρια είναι το μόνο όσπριο, καταρχήν που είναι ελαφρά στο στομάχι. Τα ρεβίθια, τα άλλα τα όσπρια είναι βαριά. Ναι. Γιατί παλιά τα χρησιμοποιούσανε για φάβα, για τα μικρά παιδιά. Ναι. Πηγαίνανε στο εργοστάσιο και κάνανε τα φάβα. Παλιά περνόταν όλος ο κάμπος, γιατί υπήρχε κόσμος και γινόταν μεγάλο εμπόριο. Και μπορώ να πω, ζούσαν και από αυτό το προϊόν, μαζί με το γολάδι και το κρασί. Βγάναν τα έξοδα για τα παιδιά που σπουδάζανε και τα ατομικά τους έξοδα. Επίσης είναι το προϊόν το οποίο δεν έχει κόπο. Ούτε βοτάνισμα θέλει. Α, μόνο σπορά. Μόνο σπορά και βγάλσιμο. Και αλόγισμα. Το όργωμα και το αλόγισμα το κάνει τα μηχανήματα. Οπότε το κάνει τα μηχανήματα, δεν υπάρχει κούρας, ναι. Τα σπέρνουμε τώρα και σε δύο μήνες αυτά είναι έτοιμα να πάνε στο αλόνι. Παλιά που δεν υπήρχαν τα μηχανήματα. Τα οργώνανε με τα ζευγάρια.
με τα άλογα, ζώα. Με τα ζώα, με τα γενιά. Μάλιστα. Το αλέτρι. Ωραία. Τώρα όμως έγινε βοσκοτόπο κάπως, γιατί ο κόσμος έφυγε. Έχει. Για να δούμε και λίγο το σπόρο. Το σπόρο είναι αυτά.